απορρίπτει τις επικρίσεις από πολιτικά κόμματα ο πρόεδρος Αναστασιάδης, απαντώντας πως δεν προέβη στη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων προς συγκεκριμένους κύκλους σε σχέση με τα γεγονότα στο Κραν Μοντάνα. Την επιστολή μου αλλά και τα συνοδευτικά έγγραφα χαρακτήρισα ως απόρριτα, επειδή στόχος ήταν να ενημερωθούν οι παραλήπτες δια ιδίαν χρήση, προκειμένου να αποφευθεί επανάληψη ισχυρισμών που ενδεχομένως να τύχαναν αξιοποίησης από τουρκικής πλευράς. Ο πρόεδρος εξηγεί πως έκρινε ορθό να απευθυνθεί με την επιστολή σε συγκεκριμένη μερίδα για να τους εξηγήσει τι ακριβώς έγινε στο Κραν Μοντάνα, παρά να συγκρουστεί με ανθρώπους που ο ίδιος θεωρεί πως έχουν γνήσιο ενδιαφέρον για επίλυση του Κυπριακού. Και υπογραμμίζει πως το περιεχόμενο των επιστολών του περιλάμβανε στοιχεία από πρώτον, το ανακοινωθέν της 4ης Ιουνίου μετά την κοινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δεύτερον, οι παράμετροι που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στο Κραν Μοντάνα, οι προτάσεις που έθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά στο Κραν Μοντάνα τόσο επί εσωτερικών πτυχών όσο και επί της ασφάλειας και εγγύησεων, οι τουρκικές θέσεις για την διεθνή πτυχή του Κυπριακού, οι προτάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς επί εσωτερικών θεμάτων, αποσπάσματα συνομιλίας με αξιωματούχο των ΗΕ και αποσπάσματα πρακτικών της 6ης και 7ης Ιουλίου. Πτυχές για τις οποίες, όπως τονίζει ο Πρόεδρος, προέβη σε εκτεταμένη ενημέρωση ή έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα δημόσια, είτε για τις οποίες είναι ενήμερο το Εθνικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να κατανοήσουν πως στις κρίσιμες ώρες που περνούμε και πέραν από τις οποιασδήποτε σκοπιμότητες, αυτό που προέχει είναι το υπέρτατο συμφέρον της πατρίδας μας και όχι οι προσωπικές φιλοδοξίες του οποιοδήποτε από εμάς. Την απάντηση Αναστασιάδη σχολίασε στον Α ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Δεν είπαν κάτι το νέο. Επανέλαβαν απλώς τα όσα τις τελευταίες μέρες έλεγαν οι συνεργάτες του. Είναι λυπηρόν γιατί δεν βρήκε τη δύναμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να πει έναν συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Ο Άντρος Κυπριανού ήταν ο μόνος από τους πολιτικούς που έλαβε τα έγγραφα από το Προεδρικό, εκφράζοντας έντονη ενόχληση για το γεγονός. Μας ενοχλεί γιατί μας έχει στείλει το έγγραφο για δύο λόγους. Πρώτα και κύρια, διότι δεν το έστειλε στα υπόλοιπα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν το έχει στείλει σε κάποιους, για να είμαι εντελώς ξεκάθαρος. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτά τα πράγματα τα γνώριζα όταν τοποθετούμουν στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, και γνώριζα και πολύ περισσότερα λόγω των επαφών που είχαμε διάφορους και στο εξωτερικό και εδώ στην Κύπρο. Η απάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν ικανοποίησε ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Μέχρι σήμερα ο κύριος Αναστασιάδης δίχαζε το λαό. Πλέον δημιουργεί και μια ολιγομελή ελίτ προνομιούχων πολιτών που ενημερώνονται μυστικά για το μείζον εθνικό θέμα. Το πλέον σοβαρό ατόπιμα που παραδέχεται είναι πως τα έγγραφα που κατ' επανάληψη του ζητήθηκαν για να καταθέσει στο εθνικό και αρνήθηκε να τα δώσει, τα απέστειλε σε ημετέρους για να τους διαφωτίσει και για να αποφύγει την κριτική τους. Αν αυτά τα έγγραφα δεν είναι διαβαθμισμένα, καλά τον κύριο Αναστασιάδη να τα δώσει στη δημοσιότητα για να ενημερωθεί ολόκληρος ο κυπριακός λαός. Ο ισχυρισμός του κ. Αναστασιάδη ότι αποδέχτες των εγγράφων ενεργούσαν λόγω του γνήσιου ενδιαφέροντός τους για επίλυση του Κυπριακού αποτελεί ύβρι για το σύνολο του λαού. Επικρίσεις κατά του Προέδρου εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα.